τα κόμματα, όπως ξέρουμε, είναι εξορισμού κομμάτια ενός όλου, μέρη δηλαδή ενός συνόλου. Τα κόμματα, ωστόσο, στο πολιτικό μας σύστημα δεν είναι αυτό. Δεν είναι δηλαδή επιμερισμός ενός συνόλου, αλλά οργανωμένες κλίκες που η ύπαρξή τους, η επιβίωσή τους και η μακροημέρευσή τους βασίζεται όχι στην ένωση, αλλά στη διάσπαση. Η διάσπαση υπηρετείται με κούφια τα ηλίκια που γίνονται για το Θεαθήνε, με κουτσαβακισμούς που εν τέλει μας εγκλωβίζουν σε άσπερες αντιπαραθέσεις. Βεβαίως, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ο καθής και το όπλο του όπως πιθανόν θα ήθελε ο ποιητής, γιατί ο παρελοκομματισμός δεν θέλει πολίτες οπλίτες, θέλει φοβισμένους πελάτες. Να είναι δηλαδή ο καθής και οι φόβοι του, ο καθής και οι προστάτες του. Να μην ξεμαχραίνουν δηλαδή οι μουστερίδες από το κομματικό μαντρί, μην και τους φάει ο λύκος της ελευθερίας. Γι' αυτό ακριβώς το σύστημα της κομματοκρατίας ανανεώνει συνεχώς το ρεπερτόριο του διχασμού. Οι διχασμένοι, όπως καταλαβαίνετε, χειραγωγούνται πολύ πιο εύκολα. Πατάνε τις μπανανόφλουτες των στήρων αντιπαρατάξεων και τέλει προτιμούν το μικρότερο κακό. Το μικρότερο κακό, όμως, και στην πολιτική και στη δημοκρατία, δεν συνιστά στην πραγματικότητα επιλογή, αλλά εκβιασμό. Δεν ψηφίζουμε αυτούς που θέλουμε, αλλά ψηφίζουμε για να φύγουν αυτοί που δεν θέλουμε. Ή ακόμη, όσοι περνιόμαστε για έξυπνοι, δεν μετέχουμε καν στις εκλογές, απέχουμε. Οι κακοί πολιτικοί, όμως, υπάρχουν ακριβώς επειδή οι καλοί άνθρωποι δεν ψηφίζουν. Αλλά αυτό κάθε άλλο παρά ενοχλεί τους εσχάτως ακαταδίωκτους αυθέντες. Ίσα-ίσα, η αποχή τους εξυπηρετεί μια χαρά. Η μη προσέλευση στις εκλογές ήταν και παραμένει αδίκημα. Μόνο που τα τελευταία χρόνια, διακομματική συνενέση και στα μουλοχτά, το αδίκημα αυτό, εν της πράγμαση, παραγράφεται. Αλλά στην τελική δεν τρέχει τίποτα. Όσο εμείς σιωπούμε απέχοντας, αυτοί εκλέγονται από τους αφελείς και κυρίως από τα διορισμένα ή υποδιορισμό κομματικά τους ενεργούμενα. Και δεν είναι το σόιπα ή βασίλειο ότι κληρονομικό δικαιώματι περίπου μας κυβερνούν στο όνομα μάλιστα του ορθολογισμού, γη, ανιψιοί, μπατζανάκηδες και πολιτή, είναι ότι η Ελλάδα στο κατόπι όλων αυτών όσο πάει και λιγοστεύει. Και μαζί με την Ελλάδα που λιγοστεύει, λιγοστεύουμε κι εμείς. Προφανώς δεν αναφέρομαι μόνο στους αριθμούς, παρότι και αυτοί έχουν τη δική του σημασία. Μιλώ για τον τόπο πρωτίστως, μιλώ για τη χώρα που δεν μας χωρά και γίνεται χώρος που ασκούνται βρίζοντας ξένοι επίτροποι και επιχώριες επιτροπές. Είπα επιτροπές και μου ήρθε στο νου η ανεκδιήγητη επιτροπή για τον περσινό εορτασμό των 200 χρόνων από το μεγάλο ξεσηκωμό του γένους μας. Προφανώς πρόκειται για ειρωνία της ιστορίας. Από επαιτειακή συντυχιά ήταν και καλά γιορτή και από θεσμική υποχρέωση η μισόκαρτη συμμετοχή. Και καλά έκαναν και τώρα όπως του λέγει γιόρτασαν περίπου λάθρα. Διότι τι να γιόρταζαν οι τοποθετητές. Τι από όλα αυτά που μας περιβάλλουν είναι πρόξενος γιορτής. Πώς να τιμήσεις τον αγώνα της ανεξαρτησίας κάνοντας πρωταθλητισμό στην εξάρτηση. Σας διαβεβαιώ, δεν υπάρχει καμία υπερβολή στην ερώτηση αυτή για την εξάρτηση. Σταδιακά, όλη η χώρα, όλη η επικράτεια εκχωρείται σε πολυεθνικές. Αεροδρόμια, λιμάνια, τρένα και δρόμοι. Τράπεζες και ενέργεια. Τι απομένει? Απομένει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας, που γι' αυτό, πάλι χωρίς να πέσει καμιά του φεκιά,
και αφού προηγουμένως οι πολίτες μοσχοκλήρωσαν το μάρμαρο των τραπεζικών ανακεφαλαιοποιήσεων, όλα αυτά λοιπόν έχουν περιέλθει σε ξένα χαρτοφυλάκια. Σε όλες αυτές τις αγοραπολισίες που γίνονται κάτω από το τραπέζι και κάτω από τις τράπεζες, δεν υπάρχουν ενστάσεις παρά αριστεροδεξιά δεκανίκια που υλακτούν. Σκυλή που γραβγίζει λέει μη το φοβάσαι και έχουν δίκιο αυτοί που το λένε. Από την άλλη, σκυλιά είναι και σκυλεύουν. Αυτή είναι ακριβώς η δουλειά τους. Αναφέρθηκα προηγουμένως σε αριστεροδεξιά δεκανίκια, διότι η χώρα εδώ και χρόνια δεν έχει αντιπολίτευση. Μία είναι η πολιτική που προτείνεται και αυτή καταφανέστατα δεν είναι η διαγωνία της πόλης και των πολιτών, αλλά ο αδιέξοδος μονόδρομος των αγορών. Κατ' εξακολούθηση, αυτόν επιβάλλουν όλοι τους και ο σκυλοκαυγάς, γαρνιδισμένος με τους ποικιλώνυμους φερετζέδες του δικαιωματισμού, γίνεται με μόνη πρόφαστη διαχείριση. Λίγο καλύτερα υπόσχονται όλοι, αλλά ο προσανατολισμός όλων είναι ο ίδιος. Έχουν ξεθοριάσει δηλαδή οι διαφορές και έχουν πάει περίπατο τα όποια φύλλα σηκίσιμα απομείνει για να κρύβουν τον πιθαναγκασμό που όμως δεν κρύβεται. Στην πραγματικότητα, κοκορομαχεί ο νέος δικοματισμός και τα λογής παρακολουθήματά του για την ίδια ακριβώς τυραννία. Να σωθούν οι τράπεζες δεν ήταν η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά τους, όχι πάντως οι νεόπτωχοι των μνημονίων τους. Να σωθούν οι τράπεζες για να τις παραδώσουν ακέρδες στους επενδυτές. Και τις παρέδωσαν και βρήκαν δουλειές και πολλά παιδιά. Όχι τα δικά μας παιδιά. Πρωτίστως βρήκαν δουλειά τα δικά τους παιδιά. Τα δικά μας δουλεύουν, αν δουλεύουν, χαμαλίκι για 4 ευρώ την ώρα και αυτά σκάρτα. Ενώ λόγου χάρη η θυγατέρα του Πρωθυπουργού κόβει και ράβει στην Goldman Sachs μέχρι χθες και από σήμερα στη CBC. Αλλά μην δίνετε σημασία. Αυτά είναι λαϊκισμοί που δεν ακουμπάν τους ευρωπαϊστές πολιτικούς μας, που όντας ευρωλάχνοι αλλά καθόλου Ευρωπαίοι, κόπτονταν και κόπτονται να μην ξεστρατήσουμε από τον ευρωμονόδρομο που μας καθήλωσε, αν θυμάστε, ο εγχώριος, ο σημειτικός εξυγχρονισμός, που υπηρέτησαν όλοι τους με πόδια και με χέρια. Τον υπηρέτησαν αυτοί που σήμερα μας κουνάν το δάχτυλο ζωχαδιασμένοι, που τους βγήκαμε λίγο παραπάνω Βαλκάνοι από όσο λογάριαζαν. Η ισχυρή Ελλάδα της Ολυμπιακής Κρεπάλης, η Ελλάδα του Σάμινα και της Ρικομέξ, που πάει γραμμή μέχρι τη Μάνδρα, μέχρι το Μάτι και την Αττική Οδό, δεν είπε και δεν λέει όχι σε τίποτε. Δεν το είδαμε αυτό ξεκάθαρα μόνο στο θέμα των Σκοπίων και στην εξονημένη μεθόδευσή του. Το βλέπουμε κάθε μέρα στο Αιγαίο, που δεν έχει σύνορα. Το βλέπουμε στη Θράκη, που έχει πράκτορες, και στην εκτός συνόρων Ήπειρο, που έχει μόνο σφαίρες. Το βλέπουμε μάλιστα για δεκαετίες στην Κύπρο, εκεί που ο στρατός κατοχής και το τελευταίο τείχος σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν φαίνεται να σκανδαλίζει την κάλπικη ευαισθησία κανενός ευρωπαϊστή. Αλλά όλα αυτά, είπαμε, είναι εθνολαϊκισμοί. Αυτή είναι η καινούργια καραμέλα της αρνησή πατρίας. Και όλα αυτά μείνουν εκτός συζήτησης, όπως εκτός συζήτησης μένει η καλπονοθευτική και προσχηματική δημοκρατία, το περιβαλλοντικό ξεπάτωμα, ο δημογραφικός μαρασμός, η ερήμωση της Υπαίθρου και ο σταδιακός ευτυχισμός της χώρας υπό την επιστασία και δικαιοδοσία ανεξέλεκτων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εκτός συζήτησης επίσης μένουν η υποχώρηση του όποιου κοινωνικού κράτους μας είχε απομείνει, η γενικευμένη ανασφάλεια, η γλωσσική αφασία και ο αυτοκτονικός ευτελισμός της εκπαίδευσης, που μπορεί να μην ξέρει να δέσει το βρακί της, αλλά καλοξέρει από ό,τι φάνηκε το Σαββατοκύριακο τι φουστάνι πρέπει να φορέσει. Ας μην γελιόμαστε όμως.
όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική δημοκρατία. Είναι τερτύπια μιας τηλεκρατούμενης και γκαλοποκρατούμενης κατ' όνομα δημοκρατίας, μιας κατεπίφασης δημοκρατίας, που όσο κι αν επικαλείται για ξεκάθαρο το Δήμο, δεν μπορεί να κρύψει την περιφρόνησή της για αυτόν και την παράδοσή του για την περηφάνεια του. Δεν αναφέρομαι, ξαναλέω, μόνο στις αμερικανονατοϊκού σχεδιασμού πρέσπες και στην ερήμην μας συμφωνία. Ούτε στο χυδαίο υποβιβασμό μας σε ετερόκλητο όχλο, ούτε στην ανερμάτιστη απόδοσή μας στην νεοναζιστική ψυχανομαλία. Αναφέρομαι στην εδώ και χρόνια υποτίμηση του συλλογικού μας εαυτού, στον εμπαιγμό των αξιών μας, στην περιφρόνηση του δημοσίου αισθήματος, στην απαξίωση όλων όσων συγκροτούν το πληθυντικό πρόσωπό μας και μας συνέχουν εθνικά και κοινωνικά συγκροτώντας την ταυτότητά μας. Και αναφέρομαι σε αυτά χωρίς να αγνοώ και χωρίς να παραβλέπω τις παθογένειες του κοινωνικού σώματος. Αλλά πώς να το κάνουμε, είναι αυτοχειριασμός την ώρα της μάχης να εγκαλείς τους ενδυνάμεις συμπολεμιστές σου. Αναλογιστείτε ποιο συμφέρει τούτη την ώρα η ενοχοποίηση και ο κατακαιρματισμός του κοινωνικού σώματος. Ως κορποφόροι μας κουλατρίζουν καλά. Ως λαό όμως δεν μας φέρνουν βόλτα οι πρακτικές εκφοβισμού και εκμαυλισμού που μετέρχεται η κρατούσα κομματοκρατία. Και αυτό άλλωστε και ο απότιμος ελληνισμός, που πολλές φορές είναι δύο και τρεις φορές πιο Ελλάδα από εμάς, όντας αλεξέλεκτος, βρίσκεται μονίμως σε καραντίνα, μικρόψυχα αποκλεισμένος από τα εδώ δρόμενα που εξαντλούνται στη διελκυστίδα μεταξύ του κακού και του χειρότερου εαυτού μας. Και όπως είναι επόμενο, η πολιτική, όταν είναι κοινή, καταλήγει και σε κοινές φιλοδοξίες. Πολιτική τους είναι η εξευθελιστική επιτρόπευση και φιλοδοξία τους είναι η παράτασή της. Όσο όλος περιέργως, μετά από τόσα μνημόνια, αυξάνει το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, τόσο πιο ξεκάθαρη γίνεται σε όλους μας η νέα μεγάλη ιδέα τους. Βγήκαμε στις αγορές, μας λένε, και γελάνε μέχρι και τα αυτιά τους. Χαίρονται που δανειζόμαστε, που υποθηκευόμαστε, που ενεχειριαζόμαστε. Καμαρώνουν που μεγαλώνει ο παρασιτισμός και η εξάρτηση. Επαίρονται που σταδιοδρομούν, όχι ως Έλληνες πολιτικοί, αλλά ως πλασχέδες της διεθνούς χρηματοπιστωτικής μαφίας. Ξυπάζονται που παντελώς ανυποψίαστοι, αντί να παράγουν πολιτική, παράγουν και αναπαράγουν ντροπή. Αλλά όλοι εμείς που είμαστε εδώ και κάποιοι άλλοι, που δεν επιχαίρουμε για αυτή την κατάρτια, τι ακριβώς περιμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους? Θα συνεχίσουμε να μετράμε τα επίχειρα της πολιτικής τους, που μέρα-μέρα, φέτα-φέτα, μικραίνει όση Ελλάδα μας απέμεινε για να έρθει στα μέτρα τους? Ας αποφασίσουμε. Μπορούν να μας ξελασπώσουν αυτοί που μας κύλησαν στις τράσπες? Μπορούν να είναι ναυαγοσώστες αυτοί που κατόρθωσαν το ναυάγιο της μεταπολίτευσης? Δεν είναι καθόλου ρητορικές αυτές οι ερωτήσεις. Από την απάντησή τους, πιθανώς, δεν θα εξαρτηθεί αν θα επιβιώσουμε. Θα εξαρτηθεί όμως αν θα ζήσουμε και κυρίως πώς θα ζήσουμε.